Γεια σας αγαπητοί φίλοι, συνεχίζονται οι φήμες για τους πυράβλους Μπράχμος. Έχουμε υποστηρίξει εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια ότι πρέπει να προστεθούν στο ελληνικό οπλοστάσιο. Έχουν βελνικές, η έκδοση, η εξαγωγική έχει βελνικές 290 χιλιόμετρα, ο πύραυλος όμως φτάνει τα 900 και μπορεί η Ελλάδα με τις στενές σχέσεις που έχει με το νέο Δελχή να γίνει μια εξαίρεση και να πάρει η Ελλάδα τον πύραυλο μακρού βελνικούς. Αυτός θα αντισταθμίσει τους πυράβλους που φτιάχνει η Τουρκία εγχώρια με βελνικές μέχρι 2.500 χιλιόμετρα. Υπάρχει Μπράχμος αεροεκτοξευόμενος, όπου γίνεται η άφεση από μαχητικό. Υπάρχει ο Μπράχμος που γίνεται ο Ναύαλ Μπράχμος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, που εκτοξεύεται από πολεμικά πλοία και οι επάκτιες, οι επίγειες συστοιχίες από την ξηρά. Τώρα έχουν γράψει ινδικά μέσα, όπως σας είπαμε εχθές, θα δείτε την κάρτα στο τέλος αυτής της εκπομπής, όσοι δεν την είδατε δείτε τη, για τα Μοιράζ 2005 που γράφουν ινδικά μέσα ότι έχει γίνει πρόταση από τον στρατηγό Χούπι, τον αρχηγό ΓΕΘΑ της Ελλάδος, να ανταγοράσει η Ινδία. Αυτά έχουν γράψει ινδικά μέσα, δεν είναι τίποτα επιβεβαιωμένο επίσημα από την Ελλάδα, το τονίζω. Έτσι, αφού έγιναν αυτά τα δημοσιεύματα, τώρα ακούγεται και γράφεται από διεθνή μέσα ότι ενδεχομένως να γίνει ανταλλαγή Μπράχμος, πυράβλων Μπράχμος της Ελλάδος με Μοιράζ 2005 της πολεμικής αεροπορίας. Φυσικά αυτό θα ήταν ένα ιδιαίτερα καλό σενάριο που θα ενίσχυε πάρα πολύ τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Λογαριασμός του Defense Min India στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι site που ασχολείται με την άμυνα, γράφει: «Η Ινδία σχεδιάζει πώληση Μπράχμος στην Ελλάδα. Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης μοιράζονται animation για τον υπερηχητικό αντιπλοϊκό πύραυλο Μπράχμος, συμπεριλαμβανομένου του πυράβλου που χρησιμοποιείται από την Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας». Αυτά γράφουν ινδικά μέσα και θεωρούν ότι υπάρχει περίπτωση σοβαρή να γίνει ανταλλαγή Μοιράζ 2005 για τους πυράβλους Μπράχμος που θα θωρακίσουν περαιτέρω το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Ηπειρωτική χώρα. Βελνικές, το ξαναλέω, 290 χιλιόμετρα η εξαγωγική έκδοση, 900 φτάνει ο πύραυλος και έτσι θα απαντήσουμε στο πυραυλικό οπλοστάσιο της Τουρκίας που όμως είναι εγχώριο. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ευχαριστώ θερμά, γεια σας αγαπητοί φίλοι.